Μέχρι τέλο Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά για όσου πήραν σύνταξη μετά το 2016, ενώ θα καταβληθούν και οι αυξήσει που προβλέπει ο νόμο Βρούτσι, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε σήμερα ο Υπουργό Εργασία Κωστή Χατζηδάκη. Όπω τόνισε, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου θα έχουν πληρωθεί τα αναδρομικά στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων πρώτου 2016, και θα παραμείνουν για τον Νοεμβρίο κάποιε δύσκολε περιπτώσει συνταξιούχων αλλά και των κληρονόμων που δικαιούνται αναδρομικά. Για την καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκη τόνισε ότι στόχο είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο να εκδίδονται 30.000 συντάξει κάθε μήνα και μέσα στου επόμενου μήνε το πρόβλημα να επιληθεί πλήρω. Πρόστασε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσουν σημαντικά οι 3.600 δικηγόροι και λογιστέ που έχουν κάνει αίτηση να πιστοποιηθούν για την έκδοση συντάξεων, οι οποίοι τώρα εκπαιδεύονται και από τον Οκτώβριο θα αρχίσουν το έργο του. Ο κ. Χατζηδάκη δήλωσε παράλληλα ότι δεν θα αλλάξουν τα ωραία ηλικία συνταξιοδότηση ούτε προ το καλύτερο ούτε προ το χειρότερο. Ο Υπουργό επεσήμανε ότι το κόστο των συντάξεων φτάνει τα 16 δισευρώ ευρώ το χρόνο. Να ξέρουν οι συνταξιούχοι, πρώτο πράγμα. Οι αυξήσει θα πούμε δεν θα πάρουμε μέχρι το 2023. Αυτά τα αναδρομικά είναι δικά μα λεφτά. Υπάρχει μια καθυστέρηση από το Γενάριο το 2020 με τον νόμο του Βρούτσι να γίνει αναπροσαρμογή στι συντάξει των συναδέλφων μας που δούλεψαν πάνω από 30 χρόνια, τελικά μας εμπέζει η κυβέρνηση, δόθηκε σε αυτούς που ήταν, οι, βγήκαν στη σύνταξη με τον νόμο του Κατρούγκαλου, στην ουσία αυτό που έλεγαν να το καταργήσουν και τελικά το παρέμεινε, δόθηκε σε ένα τρίτο των συνταξιούχων από αυτά τα χρήματα και σε εμάς τους παλιούς τους συνταξιούχους να μην περιμένουν οι συνάδελφοι ότι θα πάρουν κάποια αύξηση, σε ειδικά θα γίνει μια συμψήφιση με την προσωπική διαφορά που υπάρχει. Αυτή η προσωπική διαφορά, ανάλογα με το μέγεθο του καθενό, θα υπάρχει μείωση στην ουσία μέχρι να πούμε να σβηστεί εντελώ. Γιατί η προσωπική διαφορά δεν είναι ένα μέρο τη συντάξη μα, δεν φορολογείται δεν κρατάνε για την υγεία και η υπόμενο είναι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό το τελευταίο που είπατε, το, το Συντέβριου μήνα, για μα είναι πούμε, ο σταθμό, ο πρώτο ο σταθμό, θα δώσουμε τη μάχη στην, στην έκθεση Θεσσαλονίκη για τα ζητήματα που αφορούν ειδικά την ιδιωτικοποίηση τη επικουρική σύνταξη που προχώρησε η κυβέρνηση. Ζητάμε άμεσα απόσυρση αυτό του νόμου, να μην συζητηθεί στη Βουλή ούτε πούμε, για, για, πλάκα, γιατί θα ξέρω, αυτό που πάνε να κάνουν στην ουσία καταργούν. Την... Ξεκινώντα από τι υπηκορικέ συντάξει, βάζοντα όλου του νέου σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα που στην ουσία οδηγεί σε ατομική λύση. Και άρα, από κοινωνική ασφάλιση που βασιζόταν στην πρόβληψη, στην ουσία αυτή τη συντάξη.